να πάρουμε λίγο το νήμα από την αρχή. Είσαι παιδί. Κάποια στιγμή αποφασίζεις να έχεις ένα προσανατολισμό στη δουλειά σου. Πώς βρίσκεσαι σε αυτό το χώρο? Το βασικό ήταν ότι έπρεπε να σπουδάσουμε. Η συμβουλή του πατέρα και της μάνας μου ήταν να φύγεις από τα χωράφια για να ξεκουραστείς. Εμείς έχουμε κουραστεί πάρα πολύ. Τελικά δεν γλίτωσες βέβαια από τα αμπέλια και τα χωράφια. Μεγαλώσαμε στα χωράφια, μεγάλωσαμε στο μικρό αμπέλι του πατέρα μου. Σπούδασα φυσιολογικά γεωπονία, γιατί ήταν το αντικείμενο. Εκεί όμως διαπίστωσα ότι το κρασί του πατέρα μου το καλοκαίρι χαλούσε. Και έψαξα να δω πώς κάποιος να μου δώσει συμβουλή. Ανέτρεξε σε ένα χημικό στην Παναγία Χαλκίων που υπήρχε και με έδωσε κάποια συστατικά και να το βελτιώσουμε το κρασί. Ρωτώντας τον, λέω: τι είναι αυτά τα πράγματα? Μου λέει: αυτό είναι μυστικό. Εκεί ξαϊσφίχθηκα και λέω: ρε καλέ μου άνθρωπο, δεν μπορεί να μου πει τι είναι? Όχι, μου λέει: μια ζωή παιδεύουμε γι' αυτά. Οπότε το ψάξα και είδα ότι υπήρχε μια σχολή στον Μπορντό και έβαλα σκοπό ότι θα πάω να μάθω και μια μέρα θα επιστρέψω στο χημικό να το πω τι ήταν αυτές οι ουσίες που με έδινε. Και έτσι πήγα στον Μπορντό μετά τη γεωπονία, σπούδασα και γύρισα στο πρώτο καράσματα. Και ήταν λίγο παράδοξο για εκείνη την εποχή να σπουδάσει κάποιο συνολό. Μάλλον δεν ήταν κάτι συνηθισμένο. Ναι. Ήσουν από του πρώτου που πήγαν. Ήμουν από του πρώτου όμω. Η σχολή ήταν του Μπορντό, ήταν μικρή και έπαιρνε μόνο 24 άτομα από όλο τον κόσμο. Οπότε ήμουν και τυχερό που με πήρα. Και ο πρώτο πάντοτε όταν σπουδάζει και έρχεται στη χώρα του έχει πολλά προνόμια. Δηλαδή πήγα στην καλύτερη εταιρεία, το Πόρτο Καρά. Για πες εδώ, γιατί αυτή είναι η απαρχή όλη σου τη δραστηριότητα. Πας ως συνολόγος στο Πόρτο Καράς. Ναι. Το Πόρτο Καράς είναι μεγάλη σχολή για το ελληνικό κρασί. Εκεί φυτεύτηκαν πάρα πολλές ποικιλίες ελληνικές και ξενικές υπό την επίβλεψη του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης και του Ινστιτούτου Ίνου της Αθήνας, ήταν η κυρία Κουράκου. Το χρησιμοποίησαν σαν πειραματικό αμπελώνα να δουν ποιες ξενικές ποικιλίες μπορούν να ευδοκιμήσουν στη χώρα και ποιες ελληνικές μπορούν επίσης να ταξιδέψουν όπως το Ασύρτικο από τη Σαντορίνη στη Βόρεια Ελλάδα. Και άρχισε να διαδίδεται το ποιοτικό κρασί του Καρά μέσω του ποιοτικού κρασιού, οι ποικιλίες ελληνικές και ξενικές σε όλη την Ελλάδα. Άρα ανοίγει καινούριους δρόμους, πρωτοπορία. Πρωτοπορία. Ο Καράς ήταν πρωτοπόρος σε όλα του. Καλούσε τους καλύτερους αρχιτέκτονες, τους καλύτερους μηχανικούς, τους καλύτερους γεωπόνους, που ήταν ο πρώτος που έκανε το δρόμο, έφερε το νερό, έκανε τον ηλεκτρισμό. Ήρθαν πολύ μεγάλες προσωπικότητες. Γνώρισα εγώ εκεί. Και ποιον δεν γνώρισα? Εσένα γίνεται με αυτόν τον τρόπο και μέντορά σου στην ουσία και δάσκαλό σου, έτσι. Γιατί αν είναι ένα δρόμο και εσύ ακολουθείς ανάλογη πορεία μετά στη ζωή σου όταν φεύγεις από τον Καρά. Ναι, γιατί έχω πάρει, αν θέλετε, κάποια διδάγματα και εμπειρίες οι οποίες ήταν μοναδικές. Η μεγαλοσύνη του και η απλοχεριά του να δίνει στον κόσμο αυτό που έχει, είτε σε αισθήματα, είτε σε τρόπους, είτε σε χρήματα, ήταν κάτι μοναδικό. Ή να γνωρίζεις τον Ιάρχο, τον Ουρέγεφ, οι οποίοι τους έφερε ο Καράς, γιατί ήταν αγάπη του να τους φέρει μέσα στο εινοπείο να δοκιμάσουν το κρασί. Αγαπούσε πάρα πολύ το κρασί. Βαγγέλη, και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έρχονταν. Σαν τώρα το θυμάμαι. Βεβαίως και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, περάσαν όλοι οι πολιτικοί. Ο κύριος Μαύρος θυμάμαι, ο Ζήγδης, όλοι αυτοί. Ο Ανδρέας Παπαντρέου με τη Μιμή. Αλλά πέρα από αυτό έχει έρθει η Βασίλισσα η Τζουλιάνα της Ολλανδίας. Έχει έρθει, πέρα από το Ζισκαρδεστέν, έχει έρθει ο Μιτεράν. Ήταν ένα θέρετρο μεγαλειώδες για την εποχή του και ήταν και μοναδικό.